Λοιπόν, πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ μαζί μου συνάδελφος, δημοσιογράφος Σοφία Τσέπα. Σοφία, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ απόψε. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πούμε διάφορα για τη δημοσιογραφία στα Γιάννενα, για την πολιτική επικαιρότητα, όμως είσαι εδώ για συγκεκριμένο λόγο. Είσαι υπεύθυνη τύπου του Δάσους των Ευχών, του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, να πω καλύτερα για να συνεννοηθώ με τους τηλεθεατές μου, που λειτουργεί εδώ φέτος στα Γιάννενα, στο Δάσος του Φρότζου πάνω. Για πες μας περισσότερα. Από τις 6 Δεκεμβρίου είναι αυτό. Είναι το ανοιχτό, Δάσος των Ευχών, 20 περίπου μέρες. Ήρθα εδώ για να αλλάξουμε λίγο έτσι τη ροή του δελτίου, να πούμε και κάτι πιο ευχάριστο, γιατί λίγες μέρες έμειναν μέχρι τα Χριστούγεννα. Νομίζω το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει μπει για τα καλά μέσα μας. Μύρισε που λέμε Χριστούγεννα, η πόλη είναι στολισμένη. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στα Γιάννενα για το Δάσος των Ευχών, ένα πολύ ωραίο θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο που φιλοξενείται στο Δάσος Φρότζου από τις 6 Δεκεμβρίου, όπως είπες και εσύ. Θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 6 Γενάρη. Και είναι ένα χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο αποτελεί πραγματικά πόλο τουριστικής έλξης και πόλο και χώρο επισκεψιμότητας, όχι μόνο από τις γύρω περιοχές των Ιωνίνων, αλλά θα τολμήσω να πω από όλη την Ελλάδα, γιατί το βλέπουμε αυτό, το ζούμε στην καθημερινότητά μας στο Δάσος των Ευχών. Υπάρχει, έρχεται κόσμος, έχει ήδη έρθει κόσμος, μέχρι 6 Ιανουαρίου θα είναι. Μέχρι 6 Ιανουαρίου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν μας έχεις επισκεφθεί ακόμα. Ναι, ναι, όχι. Και θα έρθω πολύ σύντομα. Να βλέπουμε ταυτόχρονα, να πω στο κοντρόλ, να βλέπουμε ταυτόχρονα κάποιες εικόνες από το Δάσος των Ευχών, που βρίσκεται στο Δάσος του Φρότζου. Και ταυτόχρονα να λέμε κάποια πράγματα. Θα σου πω λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Πραγματικά, όποιος μας επισκεφθεί θα περάσει πάρα πολύ ωραία τις ώρες που θα βρίσκεται στο χώρο. Εδώ τι βλέπουμε, Σοφία? Εδώ είναι μία από τις πολλές παραστάσεις που έχουμε. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη σκηνή, στην οποία κάθε μέρα παρουσιάζουμε και διαφορετικές εκδηλώσεις. Η μία είναι μία ανοιχτή, μία σκηνή πραγματικά ανοιχτή σε όλες τις ομάδες και τους συλλόγους της πόλης. Θα σας πω στη συνέχεια και το πρόγραμμα, γιατί είναι πλούσιο και κάθε μέρα έχουμε και κάτι διαφορετικό να παρουσιάσουμε. Όμως οι καθημερινές δραστηριότητες μας, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες. Γιατί έχουμε χειροτεχνία, έχουμε face painting που λατρεύουν οι μικροί μας φίλοι. Όσοι μας επισκεφθούν μπορούν να κάνουν βόλτα με τα υπέροχα άλογα που βρίσκονται στο χώρο. Υπάρχουν οι μπάλες στις οποίες μπαίνουμε ολόκληροι μέσα, η soccer ball που είναι ένα πολύ διασκεδαστικό και ωραίο παιχνίδι. Έχουμε το δεντρόσιτο του Άι Βασίλη, το οποίο βρίσκεται πάνω από το σπίτι της οικογένειας Ρούντολφ. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο δεντρόσπιτο, είναι πολύ ξεχωριστό, δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία που αγαπούν οι μικροί και μεγάλοι στο δάσος. Είναι κανονικά σπίτι πάνω σε ένα δέντρο, έτσι. Είναι σπίτι πάνω στο δέντρο. Πολύ ωραία. Και εκεί βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης, έτσι για να πάμε να του πούμε τα δώρα που θέλουμε για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Συγχρόνως όμως θα δούμε πολύ όμορφα είδη ζώων, όπως παραδείσια πουλιά, ορτίκια, πάπιες, ελβετικά κουνέλια. Και να μην ξεχνάμε και τα ελάφια που μονίμως βρίσκονται στο χώρο. Νάτα. Μια που τα συζητήσαμε, νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ ωραία σημεία του Δάσους των Ευχών. Έτσι να βλέπεις τα ελάφια, πραγματικά σου θυμίζουν Χριστούγεννα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μια πολύ ωραία εικόνα. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη χριστουγεννιάτικη αγορά μας και το σαλέ, που μπορούν όλοι να κάτσουν και να απολαύσουν και την υπέροχη θέα, να πιούνε το ζεστό τους ρόφημα, να αγοράσουν τα αναμνηστικά τους και από την πόλη των Ιωνίνων, αλλά και παραδοσιακά προϊόντα και πολλά ακόμη. Και βεβαίως, όπως σου είπα, κάθε μέρα και μια διαφορετική δραστηριότητα. Μάλιστα. Υπέροχο, πραγματικά. Ωραίες εικόνες. Χριστουγεννιάτικες. Εδώ βλέπουμε τα άλογα τώρα, έτσι. Είναι μαγικές εικόνες. Το παιδάκι έχει ανέβει πάνω και το διασκεδάζει αφάνταστα. Είναι μαγικές εικόνες. Πραγματικά τα παιδιά έρχονται με πολύ ωραία διάθεση. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα ξέρουν τι να περιμένουν από το Δάσος των Ευχών, γιατί ήμασταν και πέρυσι, οπότε ξέρουν. Και είναι και πολύ σκληροί κριτές, θα πρέπει να σου πω. Όταν τα παιδιά μένουν ευχαριστημένα, σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Και μαζί με τα παιδιά, βεβαίως, ικανοποιούνται στο διπλάσιο, μπορώ να σου πω, αν όχι και περισσότερο, και οι γονείς που τα συνοδεύουν. Βέβαια. Αρκεί να δεις τη λάμψη στα μάτια των παιδιών, και αυτό είναι πραγματικά τέλειο. Έτσι ακριβώς. Να μην ξεχάσω να πω ότι είναι ένας χώρος προσβάσιμος σε αμαία. Οπότε όλοι μπορούν να μας επισκεφθούν και βεβαίως και οι μαμάδες με τα καρόσια, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητούσαν και πολλές φορές μας ρωτούν. Η είσοδος είναι 2 ευρώ. Όμως η είσοδος για τις δραστηριότητες είναι δωρεάν.
πληρώνουν 2 ευρώ και παίρνουν ένα βραχιολάκι, οπότε τις, για 10 μέρες είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν τίποτα διαφορετικό. Α, ούτε βεβαίως, ούτε για να δουν και τις δραστηριότητές μας. Αλλά θα μου δώσεις λίγο χρόνο να τις πω, γιατί ο κόσμος ρωτάει. Λοιπόν, αύριο έχουμε κατασκευή χειροποίητων ξωτικών. Επίσης, εργαστήριο ζωγραφικής με τέχνη από το σπίτι της τέχνης από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Το ίδιο εργαστήρι και στις 22 Δεκέμβρη από τις 4.30 μέχρι τις 6.30. Στις 22 επίσης έχουμε χριστουγεννιάτικη παράσταση από τη χορευτική ομάδα της Δανάης Κασιούμη στις 7 το απόγευμα. Την ημέρα των Χριστουγέννων, το πρωί, ο δικός μας Χρήστος Μπάρκας, που τον ξέρουμε όλοι από το MasterChef, με χορηγό Μεγάλη Γαλακτοβιομηχανία, από τις 11 το πρωί θα μαγειρεύει για τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να βρεθούμε εκεί για να δοκιμάσουμε τις πολύ ωραίες δημιουργίες τους. Και το απόγευμα στις 5, ο Μάγος Αγκάρα θα παρουσιάσει ένα πολύ ωραίο σοου που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Και στις 7 το απόγευμα έχουμε την ομάδα Taek Wondo Zikos που θα παρουσιάσει το άθλημα. Στις 25 Δεκέμβρη έχουμε live μουσική στις 12 το μεσημέρι, το συγκρότημα Μίλα Ρε στις 6 το απόγευμα και από τις 27 μέχρι τις 30 για κάθε μέρα έχουμε παράσταση στο Πνεύμα των Χριστουγέννων στις 12 και στις 5. Διαφοροποιούνται αυτά βέβαια και τις επόμενες ημέρες μπορεί να προκύψει και κάτι καινούργιο και κάτι επιπλέον για να δούμε. Έτσι, έτσι γίνεται. Καλκατζαράκια έχουν έρθει. Βεβαίως, είναι δυνατόν να λείπουν τα καλκατζαράκια. Δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία. Σοφία, κλείσε εσύ όπως θέλεις αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για το δάσος των Ευχών. Είναι στο δάσος του Φρόντζου, πάνω από τα Γιάννενα. Πολύ ωραίο σημείο. Κλείσε όπως θέλεις εσύ αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εννοείται το δάσος των Ευχών σε ένα πολύ ωραίο, μαγικό, μαγευτικό χώρο στο θέατρο Φρόντζου. Το οποίο είναι ένας χώρος που δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ. Το λέω και το ξαναλέω. Κακώς θα το γνωρίσουμε όμως, γιατί νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή της πόλης το επόμενο διάστημα. Μέχρι τις 6 Γενάρη είμαστε εκεί και σας περιμένουμε για να κάνουμε τα Χριστούγεννά σας ακόμη πιο μαγικά, για να νιώσουμε όλοι οι παιδιά και να διασκεδάσουμε μέσα από την ψυχή μας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, με τις δραστηριότητες που σας ανέφερα και με διαφορετικές εκδηλώσεις κάθε μέρα που σίγουρα θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον όλων σας. Μετά τις 10 Γενάρη όμως, το δάσος Φρόντζου παραμένει εκεί με τα ελεφάκια και είναι στη διάθεσή σας για να φιλοξενήσει εκδηλώσεις που εσείς θα επιλέξετε. Εγώ θα έλεγα καλύτερα τις παιδικές εκδηλώσεις. Πάρτι, εκδρομές, αλλά και πολλά ακόμα. Τέλεια. Σοφία, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές όλους με υγεία. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Σε ένα χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο.